Κοινή συμφωνία για το κείμενο συμπερασμάτων επετεύχθη στη Σύνοδο Κορυφής, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αν και όπως είπε, οι συζητήσεις για την ενέργεια ήταν αρκετά δύσκολες. Είχαμε μια δύσκολη συζήτηση για τα ζητήματα ενέργειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ανέφερε ότι συμπεριλήφθηκε ρητή αναφορά στο κείμενο συμπερασμάτων για την επιβολή πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική αγορά ανάμεσα στις άλλες επιλογές που καλούμε την Κομισιόν να εξετάσει προκειμένου να συμπιέσουμε τις τιμές. Πρόσθεσε ότι υπάρχει κατανόηση για το πώς δουλεύει η χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, πώς έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας και αντανακλά πια, τις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Μόλις ολοκληρώθηκε μία μακρά σύνοδος κορυφής με αρκετά δύσκολες συζητήσεις σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, για το μείζον ζήτημα της ενέργειας. Ολοκληρώθηκε ευτυχώς επιτυχώς με κοινή συμφωνία τελικά για το κείμενο των συμπερασμάτων. Για τα ζητήματα της ενέργειας, όπως σας είπα, είχαμε μια αρκετά δύσκολη συζήτηση σήμερα. Προσήλθαμε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς να υπάρχει ακόμα κοινός τόπος για τον τρόπο με τον οποίο ευρωπαϊκά πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το φαινόμενο της έκρηξης των τιμών του φυσικού αερίου, αλλά καταφέραμε και πετύχαμε μετά από πολλή επιμονή να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια ρητή αναφορά στα πλαφόν των τιμών του φυσικού αερίου ανάμεσα στις άλλες επιλογές που καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προκειμένου να συμπιέσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ καλύτερη κατανόηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς δουλεύει η χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, για το πώς έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας και για το πώς η αγορά αυτή ουσιαστικά δεν αντανακλά πια τις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Και έχουμε ζητήσει από την Πρόεδρο της Επιτροπής να συνομιλήσει με όλους τους σημαντικούς παίκτες της αγοράς και να προτείνει λύσεις, παρεμβάσεις, μέσα στις οποίες επιλογές είναι και η επιλογή ενός πλαφών στη χονδρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατόν. Είναι μια πρόοδος σε σχέση με το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε και θεωρώ επίσης πολύ θετικό ότι πολλοί φορείς της αγοράς, με πιο σημαντικό ίσως την Ένωση των Ηλεκτροπαραγωγών της Ευρώπης, έχουν με επίσημες ανακοινώσεις τους ταχθεί υπέρ αυτής της λύσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη της στις συζητήσεις, στις διαβουλές που θα κάνει. Ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτό το άλλο σύνθετο ζήτημα του τρόπου που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το Μάιο θα καταθέσει προτάσεις για το πώς θα διορθωθεί αυτή η στρέβλωση. Μια πανάκριβη οριακή τιμή φυσικού αερίου να καθορίζει ουσιαστικά την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, ασχέτως αν αυτή παράγεται από πολύ πιο φτηνές πηγές, όπως από υδροελεκτρικά, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι και αυτή μια σημαντική πρωτοβουλία. Όταν σχεδιάστηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κανείς δεν φανταζόταν ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα ήταν εκεί που βρίσκονται σήμερα. Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά αυτή σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη της ομαλούς καιρούς και όχι πολεμικές συνθήκες. Και γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Τέλος, με μεγάλη χαρά ακούσαμε τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πια η Ευρώπη σε επίπεδο Επιτροπής θα μπορεί να συζητά με μεγάλους προμηθευτές φυσικού αερίου προκειμένου με τις ΗΠΑ για μακροχρόνιες αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αγορές σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ ως Ευρώπη σε σχέση με κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα. Αν σκεφτείτε μόνο ότι το 75% του φυσικού αερίου που διακινείται παγκοσμίως μέσω αγωγών κατευθύνεται από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε πόση δύναμη μας δίνει στην διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Ένα πολύ σημαντικό λοιπόν πρώτο βήμα, το οποίο η Ελλάδα στήριξε από την πρώτη στιγμή. Μια συζήτηση η οποία θα οριμάσει
και μια συζήτηση η οποία βέβαια μας φέρνει στο μυαλό μια αντίστοιχη πρωτοβουλία που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα των εμβολίων, όπου εκχωρήσαμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε εμβόλια ως κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πέτυχε και περισσότερες ποσότητες και καλύτερη τιμή. Το ίδιο πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και στα ζητήματα του φυσικού αερίου. Επομένως, νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τις μικρές εντάσεις που υπήρξαν σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αυτά εξάλλου μερικές φορές δραματοποιούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι αρκετά συνηθισμένα εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το κλίμα είναι πάντα πολιτισμένο και οι διαφωνές μας νομίζω ότι μπορούν να εκφράζονται με τρόπο τεκμηρωμένο. Καταλήξαμε σε κοινά συμπεράσματα τα οποία θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικά και νομίζω ότι είναι συμπεράσματα τα οποία θα τα λάβουν υπόψη τους και οι αγορές, οι οποίες βλέπουν, ακούν, παρακολουθούν και αντιλαμβάνονται ότι έχουμε πια διάθεση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβουμε και να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας ως πολύ μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου για να σπάσουμε αυτό το παιχνίδι των κερδοσκόπων και να μην αφήνουμε, να μην δίνουμε, να μην χρηματοδοτούμε ουσιαστικά με τις τιμές που πληρώνουμε τον πόλεμο της Ρωσίας. Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αναφορικά με την επισιτιστική κρίση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση, για την οποία έχω συγκαλέσει μία σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την προσεχή Δευτέρα. Έχω συγκαλέσει σύσκεψη τη Δευτέρα με όλους τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τροφίμων στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα που αφορά στην Ελλάδα. Θα υπάρχει όμως πολύ μεγάλο ζήτημα για χώρες όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος, η οποία εισάγει το 80% του σιταριού της. 100 εκατομμύρια Αιγύπτιοι εισάγουν 80% του σιταριού τους από την Ρωσία και από την Ουκρανία. Και γι' αυτό και ήταν πολύ θετική η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο πρόεδρος Μακρόν, για να μπορέσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να δούμε πώς μπορούμε από τώρα να προετοιμαστούμε για μια επερχόμενη κρίση, η οποία δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστος. Θα είναι πραγματικά μια τραγωδία αν μετά τον COVID, μετά την ενεργειακή κρίση, ακολουθήσει σε ένα χρόνο από τώρα, γιατί τότε θα δούμε τα αποτελέσματα μιας σποράς η οποία ενδεχομένως δεν θα γίνει στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, αν ακολουθήσει και μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στη Μαριούπολη, τονίζοντας πως προσκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω για ακόμα μια φορά με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Τον ευχαρίστησα για τις ευχές του για την εθνική μας εορτή. Του θύμισα πόσο σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης έπαιξε η Οδυσσός και συνολικά η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Τον προσκάλεσα να απευθυνθεί στη Βουλή και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το οργανώσουμε τις επόμενες μέρες. Θεωρώ σημαντικό να ακουστεί και στο Εθνικό Κοινοβούλιο το μήνυμα ενός Προέδρου ο οποίος αμήνεται ο ίδιος και η χώρα του απέναντι σε μια βάρβαρη και παράνομη εισβολή. Και προσφέρθηκα επίσης σε συνεννόηση και με άλλες χώρες, με πρώτη την Γαλλία, να εξετάσουμε αν μπορούμε να οργανώσουμε μια ανθρωπιστική αποστολή για την Μαριούπολη, η οποία δοκιμάζεται από μια πρωτοφανή ρωσική επίθεση, η οποία δυστυχώς δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των ουκρανικών στρατευμάτων και των αμάχων. Συμπεριλάβαμε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια ρητή αναφορά στην Μαριούπολη. Και θα είναι πραγματικά ευχής έργων εάν η Ρωσία αντιληφθεί ότι αυτή η τακτική των επιθέσεων χωρίς καμία διάκριση με αθώα θύματα την στριμώχνει ακόμα περισσότερο στη γωνία και κάνει ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη μιας επίλυσης, μιας καταρχάς εκεχηρίας για να σταματήσουν σε πρώτη φάση οι εχθροπραξίες.